Και φέτος ο φιλανθρωπικός σύλλογος, ο Άγιος Ραφαήλ Σαντιλινά, βρίσκεται στο πλευρό άπορων οικογενειών που έχουν ανάγκη. Έχουν περάσει σήμερα γύρω στις 300 οικογένειες. Βοηθάμε βέβαια και οικογένειες οι οποίες δυστυχώς δεν μπορούν να έρθουν λόγω αναπηρικά προβλήματα να προσέλθουν και στέλνουμε και εκεί μέσω συγγενών και αυτοκινήτων. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Δεν αφορά μόνο τα Δειλινά, όλο το Ηράκλειο. Είμαστε ανοιχτοί για όλο το Ηράκλειο. Να είναι καλά όλοι που μας στήριξαν, όλοι καλά και να έχουν καλή ανάσταση. Πολύ ανάγκη έχουμε εδώ στα Δειλινά. Ελπίζω η χάρη του Χριστού που ανασταθεί να σταθούμε κι εμείς. Να φύγει αυτός ο κορονοϊός. Χρόνια πολλά και του χρόνου και με υγεία. Νωρίς το πρωί μοιράστηκαν τσάντες οι οποίες περιείχαν κοτόπουλο, τρόφιμα και βασικά αγαθά σε 300 οικογένειες από τα Δειλινά και από άλλες συνοικίες του Ηρακλείου. Άλλες φορές ερχόταν ο κόσμος και συνεχίζαμε να μοιράζουμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι και τώρα σε λίγο θα σταματήσουμε γιατί τελειώσαν τα τρόφιμα μας. Ξεκινήσαμε από τις 8 το πρωί, από όλο το Ηράκλειο, αλλά πιο πολύ από τα Δειλινά που πιστεύω ότι έχουν πληγεί και με την κρίση και με τον κορονοϊό λόγω ας πούμε της οικοδομής που έχει σταματήσει αλλά και τα ξενοδοχεία που είναι κλειστά. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ιερά Μονίβα του Πεδίου, τον ηγούμενο Εφραίμ, γιατί μας προσέφερε 1,5 τόνο πράγματα από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Προσέφερε διάφορα όσπρια, ζυμαρικά, τα οποία ήρθαν με ειδικό όχημα από Αθήνα. Τα μοιράσαμε σε ειδικές τσάντες, περίπου 10 με 15 κιλά η κάθε τσάντα, μαζί με ένα κατεψυγμένο κοτόπουλο. Να είναι καλά, να είναι καλά ο κόσμος όλος. Είναι δύσκολες μέρες. Είναι δύσκολες, ναι. Και κάτι να είναι, ο κόσμος το αναγνωρίζει. Η φτώχεια λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς όλο ένα και περισσότερες οικογένειες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις βασικές τους ανάγκες. Σε σχέση με τις υπόλοιπες διανομές που κάνει ο Σύλλογος, έχει αυξηθεί κατά 60 με 70%. Είναι τεράστιο το ποσοστό, που από εκεί αντιλαμβάνεστε το πόσο έχουν οι οικογένειες πληγεί οικονομικά και τα εισοδήματά τους δεν είναι αρκετά για να μπορούν να επιβιώσουν και οι ίδιες με το σπίτι τους. Τα δικά τους μηνύματα εν ώψη Πάσχα στέλνουν εθελοντές του Φιλανθρωπικού Συλλόγου, ο Άγιος Ραφαήλ. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, καλή ανάσταση και όχι το εγώ, το εμείς. Το εμείς να βάλουμε στην καρδιά μας, στην ψυχή μας και όταν έχουμε κάτι να το μοιραζόμαστε. Ο Θεός δεν αφήνει κανένα.